Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε και χρόνια πολλά, γιατί σήμερα, 15 Αυγούστου, γιορτάζει η Παναγία μας. Αλλά στην εκπομπή αυτή δεν θα μιλήσουμε τόσο πολύ για την Παναγία μας, αλλά για έναν κληρικό, ο οποίος άφησε εποχή στο πέρασμα και στη ζωή του στην Ιερά Μητρόπολη των Πατρών και ο οποίος εκοιμήθη ανήμερα της Παναγίας και εκυδεύθη ανήμερα της Παναγίας, και ομιλώ για τον μακαριστό πατέρα Χριστόδουλο Φάσο. Σήμερα έχουμε την εξαιρετική χαρά, τιμή αλλά και πολύ μεγάλη ευλογία να έχουμε εδώ στο στούντιό μας τον Μητροπολίτη πρώην Πειραιός κύριο Καλλίνικο, με τον οποίο θα κουβεντιάσουμε, θα συζητήσουμε, θα αναφερθούμε για τον πατέρα, για τον μακαριστό πατέρα Χριστόδουλο Φάσο. Σεβασμιότατε, θέλω να σας ευχαριστήσω, καταρχάς να ζητήσω την ευχή σας. Κύριε. Και να σας ευχαριστήσω πολύ, διότι είχατε την αγάπη και την ευκαιρία να πείτε εδώ. Ξέρω ότι παρόλο που είστε όχι εν ενεργεία Μητροπολίτης, παρόλα αυτά έχετε ένα πολύ πιεσμένο πρόγραμμα και το ότι ήρθατε για μας εδώ είναι πολύ μεγάλη ευλογία και πολύ μεγάλη τιμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία. Καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ τον αγαπητό μου Σεβασμένο Μητροπολίτη Πατρών κύριο Χρυσόστομο, τον οποίο αγαπώ ιδιαιτέρως για την πρόσκλησή του, και εσάς, διότι τη στιγμή αυτή μου δίνει την ευκαιρία εδώ στον τηλεοπτικό σταθμό σας να μιλήσουμε για πρόσωπο προσφυλές, διότι με τον Μακαρίτη τον Χριστόδουλο το Φάσο με συνέδε μεγάλη φιλία. Είναι γνωστό αυτό, σας μειώνεται, και επειδή σήμερα συμπληρώνονται 11 έτη από την κοίμησή του, νομίζω είναι και πολύ μεγάλη ευλογία, διότι για μένα υπήρξε καθηγητής στο γυμνάσιο, πολύ αγαπητός και στα συνέχεια ως κατηχητής και σύμβουλος πνευματικός, και έτσι το χρωστώ, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, για τον μακαριστό πατέρα Χριστόδουλο. Και επειδή γνωρίζω ότι είχατε πολύ στενή φιλία, κυρίως, όχι κυρίως, συνεχιζόταν μέχρι το τέλος με εσάς, γι' αυτό σας παρακαλέσαμε να έρθετε εδώ και να μας πείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και μου θυμίζετε την μέρα της κοιμήσεώς του, που με συγκινεί ιδιαιτέρως, διότι πάλι με εξίωσε ο Θεός εμέ να έρθω και να προστώ τις εξοδοί ακολουθίας του. Και θυμάμαι ότι πιέστηκα πολύ την ημέρα εκείνη, ειδικά υποχρεώσει τον Πειραιά. Ήρθε όμως με πολύ συγκίνηση, με καρδιά γεμάτη από θλίψη, διότι τον αγαπούσα πάρα πολύ. Και θυμάμαι πάρα πολύ την ημέρα εκείνη και προσεύχομαι πάντοτε ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του και να σαγείρει του. Σεβασμιότατε, μια και αναφερθήκατε στην κοίμησή του, μου είχε κάνει εντύπωση. Θέλω να το καταθέσω ως μαρτυρία ότι όταν προσκυνούσαμε το λείψανό του, ήταν ζεστό, δηλαδή όπως είναι το δικό μας. Και το είπε και σε άλλους φίλους, λέω, για κοιτάξτε, για προσέξτε. Αλλά το πιο σπουδαίο από όλα είναι ότι, αυτό ήθελα και να καταθέσω, αγαπούσε πολύ την Παναγία. Και η Παναγία τον αξίωσε στη μνήμη της να τον πάρει κοντά του. Εγώ γνώριζα από τη ζωή του, από τα νεανικά του χρόνια, μπορώ να δώσω την μαρτυρία, αν πας ειλικρινία, ότι ο Χριστόδουλος, Λύσανδρος τον έλεγα εγώ, γιατί έτσι ανοίξει ξερά, είναι στη βασιλεία του ουρανών και απολαμβάνει τα αγαθά των κόπων του των πνευματικών. Αγαπούσε τον Θεό. Δεν ήταν ένας τυχαίος άνθρωπος, ήταν άνθρωπος ο οποίος ζούσε και ανέπνευε την παρουσία του Θεού. Την Παναγία και την ευλαβήτω, παραπολύ και την επικαλείτω. Και δεν είναι βέβαιο τυχαίο ότι την ημέρα της κοιμήσεώς του και αυτός εκοιμήθη. Πιστεύω ακράδαντα ότι τη στιγμή αυτή κατέχει θέση πλησιών του Κυρίου στη Βασιλεία των Ουρανών, και μάλιστα έχω την ελπίδα ότι πρεσβεύει για όλους μας, διότι δεν διαλύεται ούτε διασπάται ο δεσμός της αγάπης με τους αυτούς αδελφούς που έφυγαν. Η αγάπη συνεχίζεται. Εάν λοιπόν εδώ μας συνέδεε δεσμός αγάπης, αυτή η αγάπη συνεχίζει. Και εμείς προσευχόμαστε για τον Χριστόδουλο, αλλά και εκείνο για εμάς. Πιστεύω ότι διατηρείται έτσι ο δεσμός της φιλίας πιο ζωντανός.
Άλλωστε οι γέροντες, ο Γέρον Παΐσιος, ο Γέρον Πορφύριος, το έλεγαν αυτό, ότι θα φύγουμε, αλλά θα είμαστε πιο κοντά από ότι... Και είναι σωστό αυτό σας μέτατε. Ήθελα να σας ερωτήσω, εσείς πώς τον γνωρίσατε τον? Εγώ τον Χριστόδουλο τον γνώρισα ως Λίσανδρο όταν ήλθα το 1949 στην Πάτρα. Νομίζω από το 1950 συνδέομεθα πάρα πολύ με δεσμό φιλίας πολύ μεγάλο. Ήταν κατά 3-4 χρόνια μικρότερος μου, φοιτητής θεολογίας τότε, με ασθενικό χαρακτήρα, είχε και ασθενήσει και φυλαγόταν λιγάκι. Μας συνέδεσε ο Θεός κατόπιν θαυμαστών, με πολύ ισχυρό δεσμό φιλίας και αγάπης. Είχαμε ισχυρών συμπνευματισμών, είμαστε αχώριστοι. Κάθε βράδυ, περισσότερα βράδια, βγαίναμε περίπατο, αλλά είχαμε και πάρα πολλές ευκαιρίες συμπροσευχής, συμπροβληματισμού, συμμελέτης και συζητήσεων γύρω από θέματα πνευματικά. Έχω δε στα αρχεία μου και γραπτά του, κάτι παγόρευση είναι δική μου, με σκέψεις και συζητήσεις της εποχής εκείνης. Θέματα που κουβεντιάζαμε, τα έγραφε και μετά τα είχαμε και έχω τη στιγμή αυτή στα αρχεία μου γραπτά του. Και αυτό μου είναι μια παρηγοριά όταν σκέπτομαι ότι τόσα χρόνια πέρασαν και να είχαμε την ευκαιρία να αναφερόμεθα σε θέματα καθαρώς πνευματικά, και οι δύο νέοι, και εγώ λαϊκός και εκείνος λαϊκός. Είχε πολλές πνευματικές αναζητήσεις και πιστεύω ότι και για μένα ήταν μια πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία περίοδος εκείνη, αλλά και αυτός ευχαριστιόταν. Είμαστε μια παρέα, δυστυχώς ή ευτυχώς, όλοι έφυγαν. Θα μνημονεύσω τη στιγμή αυτή, τότε στην παρέα μας, τον Ιωάννη τον Δούβρη, θεολόγο που και κοιμήθη, τον Βασίλη του Κοκαλιάρη, που και αυτός κοιμήθη, τον Βασίλη του Λιαρμάτη, που και αυτός κοιμήθη, τον Ιωάννη του Βουλγράκη, που ήταν μαζί μας, που και αυτός κοιμήθη, και η Φραγκοπανάγη, ο Χρήστος ιδιαίτερα ήταν στην παρέα μας, ο Φραγκοπανάγος, ο λίγο αργότερα ο Σταύρος ο Σερέτης, και αυτός κοιμήθη, όλοι έχουν κοιμηθεί. Εκ της παρέας τότε, ο νεότερος ήταν ο Ιωάννης Χρονόπουλος, δικηγόρος, που ζει ακόμα, είναι ο μόνος μπιζών, και αποτελούσε και αυτός μέρος της παρέας μας. Αλλά με τον Λίσανδρο, με τον τότε Λίσανδρο, και μετέπειτα πατέρα Χριστόδουλο Φάσο, είμαστε αχώρηγοι, είμαστε διάς. Αχώρηγε από το πρωί, πολύ, και τη μέρα πολλές φορές και το βράδυ. Ένα διάστημα δε, έμενε στο δωματιό μου και διάβαζε. Μου είχε η Χριστιανική Αστία παραχωρήσει ένα δωμάτιο, στο οποίο έμενα όταν πρωτόρθα, και ο Χριστόδουλος διάβαζε όλη τη μέρα στο δωματιό μου. Μάλιστα. Μιμωρίζοντας σημασμένατε προηγουμένως ότι κάνετε και προσευχές μαζί. Κάποιος φίλος μου είπε ότι πηγαίνοντας και στο λιμάνι μερικές φορές, πολλές κάνατε φορές. Το, και το απόδειγμα. Πολλές φορές πηγαίναμε στο λιμάνι, μα ήταν ο δρόμος μας, της παρέας μας, ήταν η περίπατή μας Αγίου Ανδρέου, λιμάνι, διαλέγαμε και έτσι κάπως ήσυχα μέρη, και απόδειγμα κάναμε και προσευχές άλλες κάναμε και πάντα συζητήσεις πνευματικές είχαμε. Και κάτι το οποίο το καταθέτω σαν μια μαρτυρία που σήμερα δυστυχώς δεν βλέπω να περισσεύει. Είχαμε πνευματικά ενδιαφέροντα έντονα. Οι νέοι μας σήμερα και οι θρησκευτικοί μάλιστα δεν έχουν τα έντονα πνευματικά ενδιαφέροντα που είχαμε εμείς παλαιοί. Όχι ότι είμαστε καλύτεροι, όμως είχαμε έντονα ενδιαφέροντα και οι συζητήσεις μας περιστρέφονται πάντα γύρω από θέματα πνευματικά. Αποφεύγαμε κοσμικές συζητήσεις. Και αυτό μας κράτησε και μας έδωσε εφόδια και μας παρηγόρησε τη ζωή. Ήτανε πηγή δυνάμεως. Θυμάμαι σεβασμιότατε ότι όταν ήμουν και εγώ μαθητής μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση μαζί με έναν άλλον συμμαθητή μου, μας είχε πει ότι πηγαίναμε στο γεροκομείο και εκεί στο γεροκομείο κουβεντιάζαμε πνευματικά θέματα. Τότε εγώ ήμουν μαθητής και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση αυτό που και ως καθηγητής είχε αυτή την πνευματική στάση, έβλεπε πολύ πνευματικά τα πράγματα. Εμένα δεν σας λέω, θα σας πω
ότι είχε γίνει αφορμή, βέβαια στο σπίτι είχαμε την αγάπη προς την Εκκλησία, να πηγαίνω στην Εκκλησία πιο τακτικά. Κάτι συνέβη στο σχολείο, κάτι είπα σε ένα συμμαθητή μου και όχι καλή κουβέντα. Δύο φορές έχω πει άσχημες κουβέντες, τη μία ήταν σε ένα συμμαθητή μου. Το θυμάμαι αυτό και έλεγα θα το πω στον κύριο Φάσο. Λέω τότε σιγά, έλεγα εγώ, σιγά μην το θυμηθεί ο κύριος Φάσος. Γιατί δεν είχαμε 15 μέρες στο σχολείο. Και τότε το γυμνάσιο είχε 40 παιδιά μες στην τάξη. Πρώτη γυμνασίου τότε πάνω από 120 παιδιά, σιγά λέω που θα με θυμάται ο κύριος Φάσος. Και μετά το διάλειμμα είχαμε μάθημα με τον κύριο Φάσο. Και μπαίνει ο κύριος Φάσος μέσα και μου λέει, Νίκο, γιατί το είπες αυτό? Και αυτό σεβασμιότατε ήταν καταλύτης. Και γι' αυτό και το θυμάμαι και τον ευγνωμονώ βεβαίως, γιατί με βοήθησε πραγματικά και με τις συζητήσεις και κατόπιν ως εκπαιδευτικός που έγινα. Ήθελα επίσης να, αν είχατε την καλοσύνη να μου πείτε, για το θέμα της προσευχής, μου είχε κάνει εντύπωση ότι μάζευε την παρέα και έλεγε την τάδε ώρα, αν δεν μπορούμε να είμαστε μαζί, θα κάνουμε προσευχή την τάδε ώρα. Ή εσύ θα κάνεις προσευχή για αυτόν. Δεν ξέρω αν είναι από τις συνήθειες που είχαμε τότε. Μάλιστα. Γι' αυτό είπα ότι η σημερινή εποχή, επειδή παρότι το γύρας μας ασχολούμαι πάντα με νέους και ως Μητροπολής Πειραιώς ασχολήθηκα πολύ με νέους. Αυτό είναι γνωστό. Και είναι μια εμπειρία με αυτή ότι οι σημερινοί νέοι λιγάκι δεν έχουν αυτή την θέρμη που παλαιά υπήρχε. Είχαμε τότε πολλές φορές τη συνήθεια αυτή να θέτουμε ορισμένη ώρα κανόνας όλοι να προσευχόμεθα. Και έτσι αυτό που σας έλεγε μετά ήταν σαν συνέχεια των τότε πεποιθήσεων και συνηθιών μας. Η προσευχή μας ήταν πάντα η αναπονοή και η στιγμή που επικοινωνούσαμε το Θεό και η ψυχή μας εγαλήνευε και μπορούσε έτσι να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και τα νεανικά και τα προβλήματα της ζωής. Ο Λύσανδρος, τότε όπως λέγαμε Λύσανδρος και μετέπειτα Χριστόδουλος, ήταν άνθρωπος πολλής προσευχής. Αυτό που θέλω να καταθέσω με απόλυτη ειλικρίνεια είναι ότι δεν ήταν απλώς ένας πνευματικός, ήταν βαθιά πνευματικός άνθρωπος, με βαθιά την πίστη, με πολύ την ταπείνωση, με αγάπη στο Χριστό και με δύναμη προσευχής. Ήταν μαλακός άνθρωπος, υπείων τόνων. Εγώ ήμουν πιο ζώρικος. Στην παρέα μου πιο ζώρικος, αυτό ήταν υπείων τόνων. Πιο αστερός εννοείται. Είμαι και στο χαρακτήρα μου πολύ πιο λιγάκι. Αυτός ήταν πάντα πολύ υπείων τόνων, πολύ υπείων τόνων, αλλά ήταν καλός ομιλητής. Εγνώριζε αρκετά καλά την θεολογία, είχε εμβαθύνει πάρα πολύ και στους πατέρες και είχε μια ζωντανή πνευματικότητα. Απέπαινε ένα άρωμα πνευματικότητας όταν τον πλησίαζε κανείς. Εγώ τον θυμάμαι πάντα με πολύ αγάπη και με ευλάβεια, θα λέγα. Σεβασμιότατε, τώρα που είπαμε για τις ομιλίες, έχω να καταθέσω το εξής. Η νωρία μου είναι ο Μητροπολιτικός Ναός των Πατρών, η Ευαγγελίστρια. Και όταν εχειροτονήθη ιερεύς και ο πρώην πατρόν τον είχε κάνει και αρχιμανδρίτη, του είχε πει να ομιλεί. Τότε στο Μητροπολιτικό Ναό επήγαν εκ περιτροπής ιεροκήρυκες. Ήρθε η σειρά του μακαριστού πατρός Λυσάνδρου, πατρός Χριστοδούλου, και μίλησε. Και τότε μια συνάδελφος που είμαστε μαζί στο σχολείο, η οποία πάντοτε καθόταν πίσω από μια κολόνα και ποτέ δεν έβλεπε ωραία πύλη, λέει, όταν άκουσα την ομιλία να μιλάει ο πατήρ Χριστόδουλος, καταρχάς δεν τον έβλεπα, αλλά όταν τον άκουσα μου έκανε τόση εντύπωση που έφυγα από τη θέση μου, πήγα σε ένα σημείο τέτοιο να δω ποιος είναι και τον γνώρισε, διότι συνάδελφοι είμαστε, ήταν γνωστός ο πατήρ Χριστόδουλος. Και θέλω να πω ότι πράγματι είχε στο κήρυγμά του και εμένα με είχε επηρεάσει πάρα πολύ και με έχει αναγκάσει και εμένα να χρησιμοποιώ στο κήρυγμα τους πατέρες.
πάντοτε ήταν πολύ πατερικός. Δεν έλεγε κάτι που να μην στηρίζεται στους πατέρες. Δεν εντυπωσίαζε. Ήτανε απλούς, όμως ήτανε αρκετά πνευματικός. Δηλαδή απέπνεε μια πνευματικότητα, ένα άρωμα. Δεν ήτανε βερμπαλιστής, δεν ήτανε ο ιεροκήρυξ, ο ρήτορ. Ήταν όμως ο άνθρωπος ο οποίος από τα λόγια που έλεγε είχε την δυνατότητα να τα βάλει στην ανθρώπινη καρδιά. Ότι ο ίδιος ζούσε τον Χριστόν και τα λόγια του ήτανε απόρρια της δικής του. Τότε ό,τι έλεγε ήταν από τη δική του βιωματικής καταστάσεως. Έτσι δεν ήταν κενά λόγια. Γι' αυτό ήταν χάρισμά του ότι μπορούσε με απλά λόγια να δίνει πολύ οικοδομή. Θυμάμαι σεβασμιότατε στον Ομπλό, όταν η υγεία του ήταν λίγο κλονισμένη, μάλλον πολύ κλονισμένη. Πηγαίναμε. Από τα νεανικά του χρόνια ήταν κλονισμένη η υγεία του. Ναι, εννοώ εγώ, ναι, σωστό. Εννοώ εγώ τα θέματα του καρκίνου του που είχε. Μου έκανε εντύπωση ότι μιλούσε πολύ πιο απλά, αλλά κτύπαγε μέσα στην καρδιά. Και τι μου έκανε εντύπωση, ότι πολλές φορές το κήρυγμα συνεκινήτω. Και ερχόταν ένα δάκρυ την ώρα που μιλούσε. Και όλους τότε όσοι είμαστε εκεί μας... μα συνεκλώνιζε. Μα αυτό ήταν το χαρισμά του. Γι' αυτό είπα προλίγο. Δεν ήταν απλώς ένας θρησκευτικός τύπος. Ήταν μια βαθιά πνευματική προσωπικότητα. Που όταν τον πρωτογνώριζε κανείς, μπορεί να μην τον αντιλαμβάνεται. Αλλά μετά έβλεπε ότι ζούσε μυστικά την παρουσία του Θεού. Γι' αυτό και είχε την δυνατότητα αυτό το βίωμά του να το μεταδίδει και σε άλλους. Ήταν όντως χαρισματικός τύπος. Στην πνευματικότητα και στη ζωή την καθαρά και γνησία και απλή, ταπεινός, αθόρυβος, αλλά πηγαίος και ειλικρινής. Θυμάμαι σεβασμιότατε να επιβεβαιώσω όλων αυτών των οποίων λέτε, ότι από τότε που έγινε μοναχός στην Ιερά Μονή του Ομπλού, που κι εσείς είσαστε αδερφός της Μονής. Ναι, βεβαίως. Μου έκανε εντύπωση ότι έμενε στο μοναστήρι. Γιατί ακριβώς ζούσε αυτά τα οποία όλα μειονεύσατε. Και κατέβαινε στην πόλη μόνο και μόνο για τη διακονία. Δηλαδή είτε να εξομολογήσει, είτε να λειτουργήσει και να κηρύξει. Και θυμάμαι που έσπευδε, που μας έλεγε να πάω στο μοναστήρι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή ήταν στο μοναστήρι. Εγώ τότε βέβαια δεν τον παρακολουθούσα, ήμουν Μητροπολίτης Πειραιός. Με ενεργεία είχα τη δραστηριότητα και ως εκ των είχα την ευκαιρία να είμαι στην Πάτρα, την οποία πάντα αγαπούσα και αγαπώ. Επιροφορούν όμως και τα μάθαινα αυτά. Στην κορά του ήμουν παρόν και... Πέστε και το περιστατικό ότι... Στην κορά τη δική μου ήταν εκείνος παρόν ως λαϊκός το 1956. Και μετά στην δική του κορά ήμουν εγώ παρόν ως Μητροπολίτης Πειραιός. Βλέπετε πως ο Θεός κατευθύνει τη ζωή μας. Και θυμάμαι ότι μου είχε πει ότι θα έμενε στο μοναστήρι και το έχω πληροφορηθεί ότι έμενε στο μοναστήρι. Ενώ εγώ πήγα και κάριν τότε και έφυγα και έγινα μέσα στους διάκος και δεν έμενε καθόλου στο Μονή Ομπλού παρά ως επισκέπτης, ο Πατήρ Χριστόδουλος έμεινε αρκετό χρονικό διάστημα εκεί, το είχα πληροφορηθεί. Μάλιστα ήταν κάποτε είχα και τον είχε επισκεφθεί. Για να τον δω και είχα δει και το δωματιό της το οποίο έμενε, θέλω την πτέρυγα στην οποία έμενε. Υπό συνδίκα βέβαια, όχι πάρα πολύ ανέτους, ωστόσο όμως τον ευχαριστούσε πάρα πολύ η Μονή. Τότε δε ακριβώς μου στείλε και μου χάρεσε και μία εικόνα της Παναγίας της Ομπλιότητας, ναι, την οποία και έχω, έτσι σαν ενθύμιον της επισκέψεώς μου. Έχω λοιπόν στο γραφείο μου κάπου μία φωτογραφία. Είναι η εικόνα χάρτινη, όμως με ένα πλαίσιο της Παναγίας του Ομπλού που το ήθελα να το είχα, ότι και εγώ έχω μία δυναμία στην Παναγία και επειδή εκεί εκάρι μοναχός τότε, πάντα τρέφω ένα αίσθημα αγάπης και πολύ αγάπης μάλιστα προς τη Μονή Ομπλού που δεν ήξερα ποτέ να μείνω πολύ, έμενα μια-δυο μέρες, όμως την αγαπούσα και την αγαπώ. Και την έχω την εικόνα της Παναγίας έτσι συνθήμιον του αγαπητού μου Χριστοδούλου Φάσου. Όταν ήταν δε στο μοναστήρι και Κυριακές ήταν επάνω,
Πρέπει να σας πω, σεβασμιότατε, ότι πολλοί κόσμος ανέβαινε. Το είχα μάθει. Κόσμος ανέβαινε και το μοναστήρι είχε πάρει ζωή, γιατί ο Μπλός είναι, όπως γνωρίζετε, λίγο μακριά από την Πάτρα, δεν είναι όπως είναι η Ιερά Μονή Γεροκομείου, η Ιερά Μονή Προφήτου Ηλιού ή του Μπάλα. Η Πιτίτσα έχει δυσκολία για να ανέβεις. Και γέμιζε από κόσμο, από νέους ανθρώπους. Θυμάμαι, δε σεβασμιότατε, ότι αγαπούσε πολύ την οικογένεια. Αγαπούσε την οικογένεια. Και όταν λέμε αγαπούσε την οικογένεια, αγαπούσε την οικογένεια ολόκληρη, όπως είναι. Και έτσι εμένα με συγκινούσε αυτό το πράγμα. Είπατε δε προηγουμένως ότι ήταν και πολύ ταπεινός. Και επειδή θυμήθηκα τώρα που σας είπα για την οικογένεια, κοιτάξτε πόσο ταπεινός ήταν. Τώρα ερχόταν και μου έλεγε μερικά πράγματα: Νίκο, πώς το βλέπεις αυτό μέσα στην οικογένεια? Ερχόταν σε μένα, το μαθητή του, το τίποτα, γιατί δεν μπορώ να συγκριθώ με τον πατέρα Χριστόδουλο. Και εντούτοις ερχόταν, και επειδή είχαμε κάποιο σύνδεσμο, θέλω να πω, η ταπείνωση είναι δείγμα της δικής του απλότητας. Εγώ βέβαια δεν τον είχα παρακολουθήσει ως κληρικό. Εκ του μακρόθεν είχαμε τον δεσμό μας, αλλά εκ του μακρόθεν, διότι εγώ ήμουν Μητροπολίτης Πειραιώς, αυτό ήταν εδώ. Τα καθήκοντα σβεσμιότητα ήταν πολλά. Εγώ ξέρω του Χριστοδούλου την νεανική ζωή πιο πολύ. Να μας πείτε για την νεανική. Τα νεανικά του χρόνια, τα οποία ζήσα μαζί εδώ, από το 50 έως το 56-57, που έφυγα εγώ οριστικός από την Πάτρα, μεθα χώριστη, λαϊκή και δύο, μετά έγινα και ο κληρικός, και εκεί τον ξέρω πάρα πολύ και τον έζησα. Μετά ο δεσμός μας συνεχίστηκε, αλλά μέναμε διαφορετικά. Βλέπουμε μία τόσο πολύ σπάνια, ανταλλάσσαμε επιστολές. Έχω και επιστολές του, έχω και γραπτά του. Διατηρούσαμε την αγάπη, αλλά δεν μπορούσα να τον παρακολουθώ και δεν είχα ποτέ τη δυνατότητα να τον ζήσω εδώ. Επειδή όμως γνώριζα τα βήματά του και την ζωή του όταν ήταν νέος, γι' αυτό και το πιστεύω αυτό που λέτε. Και όχι, το πιστεύω και το. Γιατί έτσι ζούσε, έτσι αισθάνεται και έτσι εβίωνε. Εβίωνε τον Θεό και τον Θεό τι θα το κάνει και ο Νότι με τους άλλους ανθρώπους. Και την οικογένεια αγαπούσε και δεν ήταν έτσι φαντασμένος, ούτε άνθρωπος. Ήταν απλούς και πλησιάζονταν πολύ εύκολα. Γι' αυτό και έμαθα μετά ότι ως πνευματικός στο Σημάτα διέπρεψε. Πολύ. Το περίμενα εγώ θα διαπρέψει, αλλά το έμαθα επειδή πάντα είχα δεσμό με την Πάτρα, έστω και αν δεν ήμουν ποτέ, έφερα εδώ, δεν έμεινα ποτέ. Όμως επειδή πάντα διατηρούσαμε νοικούς δεσμούς, επιφορούμε την πρόοδό του. Ήταν ένα τεπατώμενο διάστημα και η ροκή στον Άγιο Δημήτριο είχα μάθει. Και είχα μάθει ότι πήγαινε πάρα πολλοί κόσμος. Είχα μάθει ότι πάρα πολλοί κόσμος πήγαινε και εξομολογείτο. Και μάλιστα μερικά παιδιά του πνευματικά μου είχαν τη γράψει και μου είχαν ζητήσει και πληροφορίες. Δεν θυμάμαι κάπου να έχω στα αρχεία μου. Γι' αυτό οπωσδήποτε αυτά είναι μια πραγματικότητα. Εκείνο το οποίο έκανε ήταν ότι άρχισε να γίνει κληρικός. Εγώ τον είχα αποτρέψει να γίνει ερωρής. Είχε μια αναβλητικότητα και έγινε κληρικός σε μεγάλη ηλικία. Είχατε συμβάλει κι εσείς, σεβασμιότατε? Πάρα πολύ τον είχα πιέσει. Τον είχα πιέσει. Ότι πίεσε πολύ να γίνει κηρυκός, είχε μερικούς λόγους που ανέβαλε πάρα πολύ, προτίμησε να γίνει εκπαιδευτικός, να τελειώσει ως εκπαιδευτικός και μετά να γίνει κηρυκός, ήταν και αυτό θέλημα Θεού και έτσι... Άφησε εποχή σε βασμό. Έτσι επεσφράγησε τη ζωή του με έναν οσιακόν βίον κληρικού, πραγματικά οσίου. Θα ήταν βεβαίως πολύ μεγαλύτερη η προσφορά του στην Εκκλησία εάν γίνεται εν ωρίς κληρικός. Αλλά και ως καθηγητής προσέφερε υπηρεσίες, είχα και εκεί πληροφορηθεί πολύ ωραία πράγματα. Προσέφερε υπηρεσίες και είναι πολύ ευχάριστο, όπως είπα, ότι ο Θεός τον εξίωσε να επισφραγίσει τη ζωή του με την αφιερωσύνη του προς τον Θεό και την οσιακή του πλέον διακονία του μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Είχε γίνει, σεβασμιότατε, ένα χρόνο περίπου μετά την κοίμησή του, θα λέγαμε ένα φιλολογικό μνημόσυνο εδώ στην Πάτρα, στην Διακίδια Σχολή. Και είχε έρθει και είχε μιλήσει ένας πρώην συνάδελφός του ως καθηγητής, ο οποίος στη συνέχεια έγινε και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο των Πατρών, φιλόλογος, και ο οποίος τον αγαπούσε τόσο πολύ τον πατέρα Χριστόδουλο και τον θεωρούσε άγιο άνθρωπο, όχι γιατί δεν ήταν, ήταν, ναι, αλλά από ποια αφορμή? Κατά τη διάρκεια της επταετίας,
τον συνάδελφο αυτό τον είχαν διώξει. Και ο πατήρ Χριστόδουλος, επειδή είχε οικογένεια, επήγαινε σχεδόν τον μισθό του στον συνάδελφο αυτό. Ναι, ήταν από τότε είχε δείγματα φλαργυρίας μεγάλης. Και αυτός ο συνάδελφος, ο οποίος περιδεκλησιαστικά δεν ήταν θεσμός, θα έλεγα, δεν θέλω να χαρακτηρίζω, αλλά στην άκρη, όταν του έλεγε κανείς για τον πατέρα Χριστόδουλο, γι' αυτό ήρθε και μίλησε. Ένας άνθρωπος, επιτρέψτε μου να πω, άσχετος, αλλά ήρθε και μίλησε, ακριβώς διότι σεβόταν, και εκεί φαίνονται οι μεγάλοι σεβασμιότατε. Όχι στην ίδια. Δεν ήταν των λόγων, ήταν της πράξεως και των έργων. Από παιδί, από νέος τον ήξερα από πολύ καλά, ήταν της πράξεως και των έργων. Τα οποία, και όπως πληροφορήθηκα, συνέχισε μέχρι την τελευταία του. Να είναι άνθρωπος των έργων. Και μάλιστα με όχι θορυβώδη έκφραση, αλλά πάντα με ήπιον και ταπεινών τρόπων. Στην Αθήνα είσαστε καθόλου μαζί? Όχι. Ελάχιστα διαστήματα στην Αθήνα είμαστε μαζί. Εδώ είμαστε στα νεανικά χρόνια, στα παιδικά χρόνια. Είπατε πρόλογο τη Μονή Γεροκομείου. Ξέρετε ότι περιβάλλοντα έχουμε κάνει στη Μονή Γεροκομείου. Έχουμε γυρίσει όλα τα χωράφια τριγύρω εκεί. Τα έχουμε γυρίσει πολλές φορές. Τώρα σε βασιμιότητα είναι όλο. Εγώ έχω να πάω στη Μονή Γεροκομείου χρόνια παραπλά. Θα πάω, θα πάω σήμερα, έχω να πάω. Έχω να πάω ίσως 30-40 χρόνια. Μάλιστα. Όμως τότε ήταν χωράφια τριγύρω πίσω από τη Μονή Γεροκομείου. Εκεί το. Τα σανατόρια που είναι πιο πέρα, γιατί τα θυμάμαι στα νόνια, έχουμε πάει από τότε. Και τα είχαμε γυρίσει με τα πόδια πάρα πολλές φορές. Περιμένουμε το βράδυ να νυχτώσει, να πάρουμε το λεωφορείο να επιστρέψουμε. Και έχουμε κάνει και ατέλειωτες συζητήσεις και ατέλειωτες προσευχές. Μια και σεβασμιότατε μιλήσατε για τις προσευχές, για την Παναγία, και επειδή σήμερα είναι και η εορτή της, καλό θα ήταν να, κλείνοντας έτσι λίγο, να μιλήσουμε και για την Παναγία μας. Λίαν, ευχαριστώ. Είναι το πρόσωπο το οποίο συγκινεί τις καρδιές όλων μας, διότι είναι η μετά Θεών Θεός. Κατά μία έκφραση, όχι Θεά, εμείς δεν έχουμε Θεές, αλλά μετά Θεών Θεός. Και συγκινεί τις καρδιές όλων μας, είναι η μάνα του Χριστού και η μάνα όλων μας. Το μοναδικό πρόσωπο της παγκοσμίου ιστορίας μετά από τον ανθρωπίσαντα Κύριον. Μιλάει σε όλους μας, γι' αυτό και συγκινούνται οι ανθρώπινες καρδιές. Υπάρχει λατρεία πραγματική προς την Παναγία, η οποία πάντα οδηγεί προς τον Υιόν της. Μου κάνει εντύπωση, σεβασμιότατε, οι πατέρες της Εκκλησίας πόσο μιλούν για την Παναγία. Έχω υπόψη μου τους λόγους του Αγίου Άντου Δαμασκηνού, του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, και λέω πολλές φορές ότι αξίζει να παίρνει κανείς αφορμή από κάθε παράγραφο που αναφέρονται στο πρόσωπό της, στο Άγιο πρόσωπό της, και να μας δίνουν αφορμές για να μιλήσουμε. Βέβαια, τι να μιλήσουμε, αυτοί μιλούσαν, τη ζούσαν την Παναγία. Εάν σκεφτεί κανείς ότι ήταν το δοχείο που διάλεξε ο Θεός, αυτό λέει πάρα πολλά. Μέσα στον κόσμο όλο διαλέγει ο Θεός αυτή την κόρη, την πάλευκο και αγνή, να γίνει η μητέρα του, να πάρει σάρκα και οστά από αυτήν την γυναίκα. Έτσι είναι και εκπρόσωπος ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους, δανείζει σάρκα και οστά στον ανθρωπίσαντα Θεό, και η εκλεκτή του Θεού, η όντως και χαριτωμένη. Αυτό λέει πάρα πολλά. Φαντάζεται κανείς τι αγνότητα, τι καθαρότητα ψυχής διέθετε για να γίνει η εκλεκτή του Θεού και το δοχείον του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και είναι το μοναδικό πρόσωπο. Δηλαδή, ό,τι και αν πει κανείς για την Παναγία, είναι λίγα. Δεν μπορούμε ποτέ να φτάσουμε το μεγαλείο των ψυχών της Παναγίας. Είναι ασύλληπτον. Ούτε μπορούμε να εκθιάσουμε τις αρετές της Παναγίας. Λέμε και καμιά φορά εμείς οι θεολόγοι τι περιγράφουμε. Αλλά δεν μπορούμε ποτέ να πλησιάσουμε το μεγαλείο, το ύψος αρετής της. Διέθετε έναν τέτοιον κόσμο ψυχικών που ήταν όντως κρυστάλλινος. Γι' αυτό και ήταν το δοχείο του Θεού και η εκλεκτή του Θεού, η όντως και χαριτωμένη. Και
και ηξιώθη αυτής της μεγάλης δωρεάς. Μόνη αυτή, μόνη αυτή να δανείσει σάκα και ωστά στον αναθρωπίσιο τον Θεό και να γίνει η μητέρα του Χριστού και η μητέρα όλων μας, η σώτρια του ανθρωπίνου γένους, η γέφυρα την οποία ήλθε ο Θεός στη γη, η κλίμακα που ενώνει τη γη και τον ανώ. Μεγάλο πράγμα, πολύ μεγάλο πράγμα. Και είναι η κρατιά μας προστασία, είναι η καταφυγή μας, είναι η παραμυθία μας, είναι η παρηγορία μας, είναι η μεσητριά μας προς τον Θεό, είναι η μάνα μας. Όλοι μας σε δύσκολες στιγμές έχουμε νιώσει το χέρι της Παναγίας να απαλύνει τον πόνο μας. Όλοι σε δύσκολες στιγμές έχουμε γονατίσει ενώπιον της Παναγίας. Θυμάμαι με συγκίνηση μια στιγμή της ζωής μου, πολλές στιγμές, πάντα έτρεφα πολύ μεγάλη αγάπη στην Παναγία, αλλά μια στιγμή μου έχει μείνει αδυσμόνητη. Όταν ήμουν ηγούμενος στα Μετέωρα και είχα μια προστροφή με τον εκεί Μητροπολίτη, πονεμένος ψυχικά, επήγα στην Παναγία της Τίνου. Αυτή η προσευχή μου έχει μείνει ανεξιτελεγραμμένη στην καρδιά μου. Εγονάτισα, λησμόνησα, πότε σηκώθηκα. Άφηκα την καρδιά μου να μιλήσει, όμως ένιωσα κάτι το οποίο δεν μπορώ να το λησμονήσω. Ενώ γονάτισα με βαρυθμία, με πόνο, σηκώθηκα ανάλαφρος και μου φάνηκε ότι κάποιο χέρι πήρε το βάρος από την καρδιά μου και το πρόβλημά μου λύθη. Το ομολογώ με συγκίνηση. Είδα το χέρι της Παναγίας να βγάζει τον πόνο από την ψυχή μου και είδα αμέσως λύση του προβλήματος. Λύσαμε άμεσα του προβλήματος που έχει μαθασχέσει και με την Πάτρα, διότι στην Πάτρα είχα χαιρετονηθεί και στην Πάτρα πάλι το ότι είχα κατεφύγει. Το χέρι της Παναγίας το δαχτυλοπιαστώ. Και πιστεύω ότι αυτό είναι εμπειρία όλων όσοι προσεύχονται. Πάρα πολλές φορές έχω ακούσει τις εξομολογήσεις ανθρώπους που πονεμένοι εγονάντησαν στην εικόνα της Παναγίας, αυτήν την καρδιά τους να ξεχυθεί σε προσευχή θερμή και ένιωσαν το χέρι της, το θαυματουργό, να απαλύνει τον πόνο, να θεραπεύει την πληγή, να λύνει το πρόβλημα. Ουδείς προστρέχον επίση. Επίσης, όπως λέμε, ο ύμνος κατησκημένος από όσο εκπορεύεται είναι μία βεβαιότηση. Είναι θλιβωμένη η χαρά, είναι παρηγορία και προστασία, είναι η σκέπη μας, είναι η πλατεία των Ανών, είναι η μητέρα μας. Μας συγκινεί και πάντα οι γιορτές της είναι ευκαιρίες του νοητικού αναβαπτισμού και κατεξοχήν η μέρα της κοιμήσεως της. Μου κάνει εντύπωση, Σεβασμιότατε, ότι στην κοίμησή της ο Χριστός, ο Υιός της επεφύλαξε αυτή τη χαρά πια να μαζευτούν οι 12 Απόστολοι με έναν τρόπο, πως λέγει το τροπάριο, θεαρχείο, νεύματι. Δεν έχουμε βέβαια δυστυχώς γραπτά πολλά, είναι τα απόκριφα, αλλά είναι βέβαια παράδοση της Εκκλησίας μας. Πιστεύω ότι όλα αυτά αποτελούν την πίστη της Εκκλησίας και η παρουσία των Αγίων Αποστόλων στην εξόδιο ακολουθία της Παναγίας και η μετάστασή της που δεν έχει γίνει σε εμάς δόγμα, αλλά εγώ το πιστεύω ακράδαντα, διότι το σώμα αυτό, το Πανάγιον, από το οποίο πήρε σάρκα και ωστά να ανθρωπίσει ο Θεός, μπορούσε να φταρεί, μπορούσε να σας σαπίσει, μπορεί να μην στον τάφο. Είναι παράλογο. Το λογικό είναι ότι το σώμα αυτό άραξε πλέον και μετέστησε στους ουρανούς. Γι' αυτό η μετάσταση δεν είναι σε εμάς δόγμα, όπως έγινε στην Καθολική Εκκλησία. Είναι όμως πεποίθηση και πίστευμα. Γι' αυτό και τα τροπάρια της Εκκλησίας μας κάνουν πολύ λόγο. Είναι λοιπόν πίστης μας αυτή, πίστης μας και πλησίων του Επρανίου Θεού πρεσβεύει για όλους μας. Γι' αυτό και τώρα ακούει τον πόνο μας και βρισκομένη πλησίων του Υιού της προσάγει τις προσευχές μας και μας παρηγορεί και επιλύει τα προβλήματά μας. Μου κάνεις σεβασμιότατε εντύπωση. Επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω αυτό που περιγράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ως πρώτο θαύμα του Χριστού, ως πρώτο σημείο του Χριστού.
την παρουσία της Παναγίας, η οποία αθόρυβη μεν, έχει τόση εμπιστοσύνη στον Υιό της. Ό,τι λέγει μην πείσατε. Αυτό που είπε παρόλο που ο Χριστός, επιτρέψτε, συγχωρέστε με, που την αποπαίνει λίγο, της λέει γίνε, επιτρέψτε μου. Τρόπος εκφράσεως της εποχής εκείνης και εν πάση τόση ο Κύριος ενώ είναι στοργικός προς τη μητέρα του, είδε ο Υιός σου, είδε η μύτη σου στο Σταυρό, πρατάφτα μερικές στιγμές φαίνεται σαν να αποστασιοποιείται. Εκείνη μας έχει παρησία. Αυτό ήθελα να μας πείτε. Έχει παρησία και είδατε ότι το ζητάει και ο Κύριος μεταβάλλει το νερό σε κρασί. Το νερό σε κρασί. Έτσι της κάνει το θέλημα, της κάνει το χατήρι. Υποκύπτει στην παράκληση της μητέρας του. Αυτό είναι πολύ. Λέει πολλά πράγματα. Η μεν υπόδειξη Παναγίας να κάνετε ό,τι σας πει είναι μια υπόδειξη αιωνία. Πάντα πρέπει να κάνουμε ό,τι μας λέει ο Υιός της. Αλλά και ο Υιός της στη σημεία κοινική υποκύπτει στην παράκληση της μητέρας και κάνει το νερό κρασί. Είναι το πρώτο θέμα του Κυρίου. Αλλά εκεί που βρίσκεται μεγάλο της μεγαλείο είναι τη στιγμή που εδέχεται τον Ευαγγελισμό. Εκεί φαίνεται, λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας, ότι στο γεννητό μεγατορήμα σου κρύβεται όλο το μυστήριο της σωτηρίας μας. Εάν έλεγε όχι, θα έφευγε ο άγγελος, θα πήγε άλλο σ' άλλη. Δεν θα έγινε τον εισάρκωσης. Η σάρκωση έγινε διότι το εδέχθη ελευθέρως. Υπετάγει στο παράδοξο. Διότι αυτό που σας είπε ο άγγελος ήταν παράδοξο. Υπετάει πόσα στιγμή, πόσα μισθό το επί άντρα δεν γνώσκω. Ομολογεί την παρθενία της. Πώς θα γίνω μητέρα, βάζω εγώ, δεν ξέρω άντρα. Όταν της λέει ότι πνεύμα το Άγιον επελεύθεψε και δύναμη που σκιάσει, υποκύπτει, υποτάσσεται ελευθέρως και αδιάστος και λέει «Ιδού, Ιδού, Κυρίου, γεννητό μην κατ' ορίμα σου». Αυτό το ναι της Παναγίας είναι το ναι στο οποίο στηρίζεται όλη η σωτηρία μας. Ήρθε ο Χριστός στη γη, είπε «Ναι η Παναγία» τη στιγμή εκείνη και εδέχθη ελευθέρως να γίνει η μητέρα του ανθρώπου του Θεού. Εδέχθη και επίστευσε στο παράδοξο. Διότι ήταν παράδοξο αυτό. Εκείνη η υπακοή της είναι η βάση της σωτηρίας μας. Σεβασμιότατε, είπατε τόσα πολλά για την Παναγία μας. Ήθελα να πω ότι μου κάνει εντύπωση ένα λογοπαίγνιο που κάνουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Ότι ο Χριστός μας είναι αμήτωρ εκ πατρός και απάτωρ εκ μητρός. Και πώς με δύο λέξεις ουσιαστικά και με ένα λογοπαίγνιο εκφράζεται όλο τον η θεολογία και η οικονομία της Χριστολογίας. Και ήθελα λίγο να μείνουμε σε αυτό το ότι είναι μητέρα του Θεού. Μου κάνει εντύπωση ότι ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, διαβάζοντας αυτές τις μέρες και εγώ, λέει ότι δεν έδωσε μόνο της, είπε ναι και ο Θεός ήρθε μέσα της, αλλά έδωσε είναι σε αυτό το οποίο δεν είχε ο Υιός. Δηλαδή ο Υιός ήταν Θεός και δεν είχε το ανθρώπινο, την ανθρώπινη σάρκα. Συγχωρέστε με. Ναι, πολύ σωστά. Κάνω το δάσκαλο. Όχι, πολύ λέτε. Είναι ελάττωμα αυτό. Λέτε πάρα πολύ σωστά, λέτε πάρα πολύ σωστά. Ο Υιός είναι ο δημιουργός του ανθρώπου. Πάντα δι' αυτού εγένετο και γνωρίζεται εγένετο ουδέν ο γέγονεν. Και ο αναδημιουργός του ανθρώπου. Ως άσαρκος λόγος δημιουργεί τον άνθρωπο. Και ως ένσαρκος λόγος αναδημιουργεί τον άνθρωπο. Εδώ η Παναγία παίζει πρωτεύοντα ρόλο και βασικόν στο έργο της ενανθρωπίσεως. Αυτό που λέτε είναι σωστό. Εκείνη συγκατατίθεται στην Βουλή του Θεού, δέχεται το παράδοξον και υποτάσσεται στην Βουλή του Θεού και ο Θεός σταματουργεί. Και έτσι γίνεται άνθρωπος όχι εξ συναφίας ανδρός, αλλά
μόνον εκ των αγνών αιμάτων της υπεργίας του τόκου. Μέσα της κρύβεται ολόκληρη ανθρωπότης και παίρνει ολόκληρη την ανθρωπότητα ο Κύριος δια των αγνών αιμάτων της Παναγίας. Ο ίδιος ο δημιουργός του ανθρώπου γίνεται άνθρωπος. Μυστήριο βέβαια κατανόητο στον άνθρωπο, διότι το ανθρώπινο μυαλό δεν μπορεί να κατανοήσει τα πράγματα, όμως είναι η πραγματικότητα, διότι το θαύμα είναι επίσης πραγματικότητα. Και όπου ο Θεός μιλάει, νικάται φύσεως τάξης. Μου κάνει εντύπωση τώρα που είπατε αυτό, σεβασμιότατε. Πολύ με συγκινεί η ενάτη οδή της εορτής. Νενίκυνται της φύσεως οι όροι, ενσύ παρθένε άγαντε, παρθενεύει γαρ τόκος και ζωήν προμιστεύεται θάνατος. Τι ωραία πράγματα. Είναι η μήτυρ της ζωής. Είναι η μήτυρ της ζωής. Μετέστη προς τα ζωή, μήτυ υπάρχουν της ζωής. Ζωή είναι ο Χριστός. Και αυτή εκκυοφόρησε την ζωή εντός της. Είναι μήτυρ λοιπόν της ζωής. Μεγάλο πράγμα. Γι' αυτό και έχουμε πνευματική ζωή όταν έχουμε τον Χριστό στην καρδιά μας. Ο έχων των Υιών έχει την ζωή. Ο μη έχων των Υιών την ζωή του και έχει. Εν αυτό ζωή και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων. Εγώ εμεί η ζωή. Και η ζωή εγαλουχήθηκε μέσα στα γνάηματα της Παναγίας. Μεγάλο πράγμα. Γι' αυτό και είναι δοχείον του Θεού, είναι κυβωτός πάνχρηση, είναι η ράβδος αρώνη βλαστήσασα, είναι η στάμνος με στην οποία φράσει το μάνα, είναι η κόρη των προφητών, είναι η εκλεκτή του Θεού. Το ανθρώπινο μυαλό, ό,τι αν μπει, δεν μπορεί ποτέ να πλησιάσει την πλήρη και να ξεχνιάσει την πλήρη αλήθεια. Είναι ένα θαύμα η Παναγία. Σεβασμιότατε, θέλω πολλά να σας ρωτήσω, διότι το να μιλάει κανείς για την Παναγία μπορεί να εξαντλείται όταν, παραδείγματος χάρη, τόσοι ύμνοι έχουν εγγραφτεί, τόσοι κανόνες έχουν εγγραφτεί προς τιμή της Παναγίας μας. Οπότε, όμως και τόσοι ναοί υπάρχουν. Τόσοι ναοί, τόσοι ονόματα. Ουδής έχει τόσα προσωνύμια όσο έχει Παναγία, και αυτά όλα δείχνουν την αγάπη του λαού. Γιάθρισα, οδηγήτρια, χρυσοπηγή, χρυσολεόντισα, παρηγορήτρια, παρηγορούσα, ποταΐτισα, γρηγορούσα. Όλα αυτά δείχνουν την αγάπη του λαού, την αγάπη του λαού προς την Παναγία. Αλλά και τα θαύματα. Και τα θαύματα. Όλα αυτά, και κάθε όνομα κρύβει και ένα θαύμα. Και ένα θαύμα. Σεβασμιότατε, θέλω να σε ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί είχατε την αγάπη να έρθείτε εδώ στην εκπομπή αυτή. Να μιλήσουμε για την Παναγία μας και για τον σεβαστό μας και μακαριστό πατέρα Χριστόδουλο. Θέλω να σας ευχαριστήσω, διότι βρήκατε το χρόνο να τα κάνετε αυτά. Και θέλω να κλείσετε. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ που μου δώκατε αυτή την ευκαιρία. Και να πω 5 λόγια για τον αείμνηστο πατέρα Χριστόδουλο Φάσο, που υπάρχει στην καρδιά μου πάντα και στην αγάπη μου. Όπως είπα, γνωρίζω τα νεανικά του χρόνια, αλλά είχα εκ πληροφορίας μάθει και τα υπόλοιπα του χρόνια. Μέχρι τέλος διατηρούσα την αγάπη και πιστεύω ότι η αγάπη αυτή, ο δεσμός, συνεχίζεται και τώρα. Και που είπαμε και 5 λόγια για την Παναγία μας, που είναι το κέντρο της καρδιάς όλων μας. Μετά από τον Κύριο, οι καρδιάς όλων μας στρέφονται γύρω από την Παναγία. Και νομίζω ότι πρέπει όλοι μας να κάνουμε θερμή την παράκτηση προς την Παναγία, να σώσει ιδιαίτερα την εποχή αυτή, την ανθρώπινη κοινωνία και το έθνος μας. Ήταν πάντα η υπέρμαχος στρατηγός. Διερχόμεθα κρίση σήμερα ως ανθρωπότης και εμείς ως Έλληνες διερχόμεθα και την κρίση. Η Παναγία μας έσωσε πολλές φορές, πάει να μας σώσει, να προσβάσει τον ιερόν της, να μας δώσει πνεύμα σοφροσύνης, να μας αφυπνίσει πνευματικά, να σώσει την νεολαία μας, η οποία πολλές φορές παραπέει επί κινδύνος, να δώσει φωτισμό στους ταγούς της κοινωνίας μας, ώστε να μην υπάρχουν κατακλείσματα και να μας προστατεύσει, και ιδιαίτερα να μας φωτίσει όλους, ώστε να ακολουθήσουμε τον δρόμο της αρετής, να έχουμε ανωδική την πορεία και να αξιωθούμε κι εμείς
της Ουρανίου Βασιλείας, ώστε εκεί να την δούμε. Γιατί φαντάζεστε τι μας περιμένει, να μας αξιώσει ο Θεός να πάμε στη Βασιλεία των Ουρανών, ώστε να δούμε την Παναγία και τον Χριστό μας πρόσωπα με πρόσωπα. Αυτή είναι η απόλαυση και η μακαριότης. Αυτό είναι ο παράδεισος. Η απόλαυση του Θεού και η θέα του Θεού. Αυτή είναι η ευχή μας, πιστεύω, και η προσευχή μας. Να μας αξιώσει ο Θεός, διαπρεσβεύον της Παναγίας, να πάμε κι εμείς στον Ουρανό. Εκεί που ο Λύσαντος, όπως τον ήξερα εγώ, και πως μετά ονομάστηκε Χριστόδουλος, ο Κυρικός, είναι και βρίσκεται, να πάμε κι εμείς. Εκεί όπου ήχος εορταζόντων και βόλτων από αυτός, Κύριε δόξαση. Αμήν. Αγαπητοί τηλεθεατές, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Χρόνια πολλά.